Εστιάζει τώρα μία ακόμη. Τώρα εδώ βλέπετε τις δόμες πολλών. Το είδαμε στο βάθος της εικόνας. Το λέω για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές μας. Στο βάθος της εικόνας πίσω από την Άβρα της Ελλάδας, η οποία έχει πάρει θέση μάχης. Αντιστοίχως από τις βόμες Μολότοφ υπάρχουν και τα χημικά τα οποία εκτοξεύονται στους αστυνομικούς. Βόμες Μολότοφ λοιπόν, χημικά, φωτιές σε κάδους. Για να πάμε και στον Δημήτρη Λάπα. Δημήτρη, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Εγώ είμαι τώρα στην Οδό που καταγράφουμε με τον Οικονολίπη τις σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, όπως επίσης και τα σπασμένα φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κυκλοφορούν και κάποια αυτοκίνητα και μηχανάκια εδώ στα δύο. Από την άλλη πλευρά η Πανεπιστημίου είναι εντελώς παραμένη κλειστή. Έχουν γίνει σημαντικές καταστροφές και στα φανάρια, όπως επίσης βρίσκουμε και σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων. Κάνουμε την καταγραφή το μετά της πορείας και κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς την Ομόνοια. Το μετά της πορείας λοιπόν είναι η εικόνα που μας μεταδίδουν όλοι οι συνάδελφοι από το κέντρο της Αθήνας, από τα Εξάρχεια. Ο Δημήτρης Λάπας μας λέει ότι έχουν γίνει καταστροφές. Θα δούμε σε λίγο εικόνα και από το Πολυτεχνείο. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από το Πολυτεχνείο. Βλέπουμε την ισχυρή αστυνομική δύναμη σε κλειό αστυνομικών λοιπόν το Πολυτεχνείο. Όπως είπαμε, η βραδιά θα είναι δύσκολη, όπως μας είπαν οι συνάδελφοι. Είδαμε φωτιές σε κάδους, βλέπουμε ισχυρή αστυνομική δύναμη, είδαμε ζημιές σε καταστήματα, βόμβες Μολότοφ αλλά και ρήψη χημικών. Να πούμε ότι είναι η πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και ένα μνημόσυνο γύρω στις 9 η ώρα. Μιχάλη Τεζάρη, στο Ζήση Μούσιο να πάμε. Πού βρίσκεσαι εσύ, Ζήση? Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι στις 9 η ώρα θα γίνει και ένα μνημόσυνο στα Εξάρχεια, στο αυτό δρόμο ακριβώς. Αυτό είχε προγραμματιστεί τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω έτσι με όσο έχει εξελιχθεί η βραδιά. Είναι στην Σοκράτου με την Αγίου Κωνσταντίνου. Βλέπετε τις ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις, διότι σε αυτό το σημείο εδώ υπάρχουν αρκετές προσαγωγές νεαρών. Θα έρθει σε λίγο η κλούβανα για να τους παραλάβει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ο οποίος υπήρχε στην πλατεία Ομονίας τώρα έχει εγκλωβιστεί στους κάτω δρόμους. Έχουν σπαστεί σε μικρές ομάδες και υπάρχει ένα ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τα πράγματα τώρα είναι σχετικά ήρεμα. Όλο το ενδιαφέρον φαίνεται ότι θα μεταφερθεί προς την πλατεία Εξαρχείων. Στην πλατεία Εξαρχείων, λοιπόν, για να πάμε και πάλι στο